σύμμαχο τον καλό καιρό, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η γιορτή Τσίπουρου στην παραλία της Νέας Περάμου. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην περιοχή για να απολαύσει το τοπικό αυτό προϊόν. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το μικροκλίμα, το οποίο είναι αυτό το οποίο δίνει τη δυνατότητα να παραχθούν τόσο ποιοτικά καλά τσίπουρα για την περιοχή μας, αλλά και για όλη τη χώρα, καθώς είναι ιδιαίτερα φημισμένα. Και αν λάβουμε υπόψη μας και το μεράκι και την όρεξη των σταφυλοπαραγωγών και των αμβικούχων, έχουμε το αποτέλεσμα αυτό για να είναι το τσίπουρό μας φημισμένο. Είναι, η σημερινή είναι η τρίτη γιορτή με προϊόντα γης. Έτσι είχαμε μια τριλογία κάθε Κυριακή και τις προηγούμενες Κυριακές, τη γιορτή του κρασιού στην παραλία Οφρυνίου, την ημέρα κάστανο στο Παλιοχώρι, και σήμερα ολοκληρώνουμε με τη γιορτή του τσίπουρου, όπως λέτε, με τα προϊόντα γης, αυτής της όμορφης γης του Παγκαίου που βγάζει τόσο όμορφα προϊόντα, όπως και το καταξιωμένο εδώ τσίπουρο της περιοχής. Παρόλα τα προβλήματα που έχει το τσίπουρο τα τελευταία χρόνια, με τις ειδικές φορολογίες και όλα αυτά, και είναι γνωστά. Η βοήθεια του Θεού, όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αξιωνόμαστε να κάνουμε τη γιορτή μας. Πιστεύω να κοπάσει ο καιρός, θα πάνε όλα καλά τα πράγματα, τα εδέσματα είναι πλούσια, το τσίπουρο είναι άφθονο. Και πιστεύω θα μας τιμήσει ο κόσμος για να το φιλοξενήσουμε κιόλας. Κύριε Πριονίδη, εσείς πώς το τσίπουρο τι σημαίνει για σας? Είναι παράδοση. Είναι προϊόν τοπικό. Με αυτό μεγαλώσαμε και οι γενιές και οι επόμενες που θα έρθουν πίσω από εμάς. Οπότε γι' αυτό και το στηρίζουμε και το προβάλλουμε. Είναι αυτό που έχουμε. Για μένα εκείνο το οποίο παραμένει σαν στοίχημα, και ιδιαίτερα τώρα που η αμπελουργία στο νομό Καβάλας έχει αρχίσει να φθήνει, το τσίπουρο είναι ένα αδικημένο αγροτικό προϊόν, το οποίο δεν το μεταχειρίζεται η ελληνική πολιτεία ως αγροτικό προϊόν. Δυστυχώς όμως, εμείς η δική μας άποψη είναι ότι το τσίπουρο είναι ένα προϊόν το οποίο παράγεται μόνο όπου υπάρχουν σταφύλια και αμπέλια. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι ισχυρά συνδεδεμένο και πρέπει να είναι ισχυρά συνδεδεμένο με την περιοχή που παράγεται. Το τσίπουρο είναι ένα προϊόν της περιοχής μας που πρέπει να στηριχτεί. Έτσι και αλλιώς έχει μεγάλη νοπητική παράδοση ο παλιός Δήμος Ελευθερών. Θεωρούμε μια γιορτή που γίνεται πάντα και μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Εύχομαι να συνεχίζεται πάντα. Είναι μια συνδιοργάνωση των πολιτιστικών συλλόγων μαζί με το Δήμο Παγκαίου, η οποία κάθε χρόνο αναβαθμίζεται. Βλέπουμε καινούριους πολιτιστικούς συλλόγους να συμμετέχουν σε αυτή την ημέρα. Είναι ένα προϊόν το οποίο στην περιοχή μας μας τιμάει, γιατί είναι μια δυναμική καλλιέργεια το σταφύλι. Μια εκδήλωση πλέον θεσμός που αναδεικνύει αυτό το ποτό το οποίο υπάρχει στη χώρα μας τουλάχιστον εδώ και 7 αιώνες, και όπως λέει η ιστορία βρέθηκε και πρωτοβγήκε στο Άγιον Όρος. Ουσιαστικά πρόκειται για μια τριλογία εκδηλώσεων, η οποία στηρίζεται σε ένα τρίπτυχο: αγροτουρισμός, ανάδειξη τοπικών προϊόντων και κοινοτισμός. Σε αυτό το τρίπτυχο σχεδιάστηκαν και οι τρεις εκδηλώσεις. Βασική στόχευση είναι η εξωστρέφεια, η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, καθώς επίσης και η ενίσχυση του αγροτουρισμού και της επισκεψιμότητας στην περιοχή μας. Λατρεύουμε Τσίπουρο καταρχήν. Έτσι, με πρωτοβουλία της Δημαρχίας, σήμερα παρουσιάζουμε δύο διαφορετικές ιδέες. Έχουμε δύο κοκτέιλ, το οποίο βασίζεται το ένα με τσίπουρο με γλυκάνισο και ένα χωρίς γλυκάνισο. Στο πρώτο κοκτέιλ που το βλέπετε εδώ πέρα, λίγο ένα μικρό, μια μικρή παρουσίαση. Τσίπουρο με γλυκάνισο. Χωρίς είναι. Αυτό είναι αυτό χωρίς γλυκάνισο. Έχουμε το κοκτέιλ αυτό, λέγεται, όπως θα δείτε εδώ, τρίγος. Έτσι το ονόμασα, γιατί θέλω να έχει παραδοσιακές ονομασίες, αλλά έχουμε πάρει ένα άγγιγμα από τα διεθνή κοκτέιλ. Δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει passion fruit μαζί με λικέρ ροδάκινο, λίγο κανέλα, λίγο μαστίχα και βανίλια, όχι κανέλα, και έχουμε δημιουργήσει αυτό το κοκτέιλ χωρίς γλυκάνισο. Η σαρδέλα θέλει τσίπουρο ή το τσίπουρο σαρδέλα? Και τα δύο είναι το ίδιο, ό,τι τρως και ό,τι πίνεις, αυτά μένονται. Εδώ είμαστε από το Λύκειο Νέας Περάμου. Γενικό είμαστε και προσπαθούμε για να πάμε εκδρομή στη Ρώμη. Είμαστε τρίτη λυκείου. Και μαζεύουμε ευρώ το ευρώ. Ναι, φασούλη γεμίζει το σακούλι. Εγώ είμαι Δευτέρα βέβαια, αλλά βοηθάω. Πώς πάει? Καλά πάει, καλά πάει. Καλά πάει. Μια χαρά πηγαίνει. Θα την πάμε την εκδρομή. Θα πάμε τρίμερη Θεσσαλονίκη, έτσι λέμε. Θα πάρουμε λεφτά, είμαστε το πρώτο γυμνάσιο.
Ο κόσμος ανταποκρίνεται? Όσο μπορεί και αυτός, ναι. Και βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο στη γιορτή του Τσίπουρου εδώ, να ενισχύσουμε την ομάδα και μια ακαδημία η οποία είναι αριθμή πάνω από 100 άτομα.